για άλλη μια φορά να κάνουμε γνωστό πως ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού, ένας αγώνας που ενέπνευσε χιλιάδες νέους σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εξακολουθεί και μας ευνέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αταλάντευτα στέκεται στο πλάι των Παλαιστινίων, ενώνοντας και αυτός την φωνή του με όσους αγωνίζονται ώστε να υπάρχει μια δίκαιη λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα. Μια λύση με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο, μια λύση που θα λαμβάνει υπόψη της τα σύνορα του 1967 και θα προβλέπει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Θέλω για άλλη μια φορά να θυμίσω πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Βουλή με ομόφωνο ψήφισμά της στάθηκε στο πλάι του ελληνικού λαού. Σήμερα του Παλαιστινιακού λαού. Σήμερα είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την προοπτική παράνομης προσάρτησης κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών στο κράτος του Ισραήλ. Ένα τέτοιο γεγονός δυναμητίζει τη δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος και δυναμητίζει και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, υπογράφοντας ένα ψήφισμα αλληλεγγύης αλλά και υποστήριξης μιας δίκαιης λύσης του Παλαιστινιακού ζητήματος. Είναι θετικό ότι σε αυτή την προσπάθεια είμαστε μαζί με αρκετούς προοδευτικούς Ισραηλίτες προλήτες, Ισραηλινούς πολίτες. Θέλουμε λοιπόν για άλλη μια φορά να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνευση, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή αν δεν βρει δικαίωση των Παλαιστινίων, αν δεν βρει δικαίωση του Παλαιστινιακού ζήτημα. Ο αγώνας λοιπόν είναι διαρκής και συνεχής μέχρι την οριστική δικαίωση. Λευτεριά, λευτεριά στη Παλαιστίνη, λευτεριά, λευτεριά στη Παλαιστίνη, λευτεριά, λευτεριά στη Παλαιστίνη.